Ξεκινήσουμε. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, σχόλιο να μου πεις την άποψή σου και subscribe, εγγραφή για να μην χάσεις βιντεάρες που θα έρθουν συνέχεια. Επίσης, αν ενδιαφέρεσαι για αθλητικά συμπληρώματα, αθλητικά ρούχα, gadget, μπορείς να μπεις στο site μου dandek.gr. Υπάρχει το link στην περιγραφή όπου θα βρεις, φίλε μου, ό,τι συμπλήρωμα θέλεις για μυϊκή ανάπτυξη, μυϊκή αποκατάσταση, μυϊκή δύναμη, μυϊκή αντοχή. Επίσης, αν ενδιαφέρεσαι να υποστηρίξεις το κανάλι και να έχεις πρόσβαση σε περιεχόμενο μόνο για συνδρομητές, μπορείς να κάνεις συνδρομή στο κανάλι πατώντας το κουμπί Join συμμετοχή. Πολλά σχόλια στο τελευταίο βίντεο που έβγαλα με τον Παλαμίδη ήταν σε φάση ναι, αλλά γιατί η Αθηνά βοηθούσε τον Οδυσσέα, αν ο Οδυσσέας ήταν κακός. Πάρα πολλοί απογοητεύτηκαν γιατί έμαθαν κάποια πράγματα που δεν αναφέρει πουθενά ο Όμηρος και τα αναφέρουν άλλοι. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε τις πηγές. Και όλο αυτό τους χάλασε τη σούπα γιατί τον είχαν τόπο τον Οδυσσέα. Για πολλούς ήταν ο ήρωάς τους ο Οδυσσέας, οπότε τσατίστηκαν. Παιδιά, η αλήθεια είναι αλήθεια. Τώρα, αν κάποιος συνοχλεί, είναι δικό του θέμα. Από εκεί και πέρα, είναι καθαρά προσωπικό το τι άποψη έχει ο καθένας για ιστορικούς ήρωες, για μυθικούς ήρωες, για τον οποιοδήποτε. Είναι καθαρά δικό του προσωπικό θέμα και πάντα σύμφωνα με την κρίση του και το επίπεδό του, ο καθένας μπορεί να κρίνει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να έχει τα δικά του πρότυπα, να κάνει ό,τι γουστάρει. Είναι δικό του θέμα. Το να νευριάζεται όμως κάποιοι, επειδή εγώ ή οποιοδήποτε παρουσιάζει με επιχειρήματα μια γενική εικόνα που υπήρχε για τα Ομηρικά Έπη, για τον Τροϊκό Πόλεμο, που πολλοί το θεώρησαν ως ιστορικό γεγονός. Αρκετοί που έγραψαν πριν τον Όμηρο, όπως ο Στασίνος που έγραψε τα Κύπρια Έπη, παρουσίασαν ένα μέγιστο ήρωα, τον Παλαμίδη, που αναφέρονται πάρα πολύ σε αυτόν, ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα πρόσωπο που απέκρυψε ο Όμηρος. Έχουμε αναλύσει στα συγκεκριμένα βίντεο τους λόγους που τον απέκρυψε. Από ό,τι φαίνεται από τις πηγές που διασταυρώνονται, ο Οδυσσέας ζήλευε τον Παλαμίδη, αντιπαθούσε τον Παλαμίδη, είχε θέματα με τον Παλαμίδη και αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση με ένα πάρα πολύ δόλιο τρόπο. Και έχετε πολύ την απορία πώς γίνεται ένας άνθρωπος που φέρθηκε τόσο ύπουλα, τόσο δόλια, να ευνοείται από τους θεούς, συγκεκριμένα από τη θεά Αθηνά. Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο βίντεο έδειξα ξεκάθαρα καταρχάς τι σημαίνει το όνομα Οδυσσέας. Οδυσσέας σημαίνει ετυμολογικά αυτός που ταλαιπωρείται πάρα πολύ και υπάρχει μια εκδοχή που λέει ότι σημαίνει ο διοκόμενος υπό των θεών. Αυτός δηλαδή που εξόργησε τους θεούς σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό λόγω των πράξεων του και δέχτηκε την ανάλογη τιμωρία, τα ανάλογα παιδέματα, την ανάλογη ταλαιπωρία, που ουσιαστικά ήταν όλη η Οδύσσεια που πέρασε. 10 ολόκληρα χρόνια, όσο διέρχεσε και ο Τροϊκός Πόλεμος, 10 ολόκληρα χρόνια έκανε ο φίλος μας ο Οδυσσέας να φτάσει στην Ιθάκη. Και πραγματικά πέρασε τα 1000 μύρια για να φτάσει στην Ιθάκη. Ξαναλέμε, ολόκληρη Οδύσσεια. Και όπως εξήγησα και σε σχετικό βίντεο, ο Θεός που τον ξεπατώνει, ο Θεός που τον ταλαιπωρεί σε απίστευτο βαθμό και δεν τον αφήνει με τίποτα να φτάσει στην Ιθάκη, είναι ο Ποσειδώνας. Που όλος τυχαίως, σύμφωνα με τις γενεολογίες που έχουμε, ο Ποσειδώνας είχε εγγονό τον Παλαμίδη. Συγκεκριμένα, ο στόχος, ο απότερος στόχος του Οδυσσέα ήταν να ξαναγυρίσει στην Ιθάκη. Δεν ήθελε καν εξ αρχής να πάει στον Τροϊκό Πόλεμο. Και ο Παλαμίδης ουσιαστικά ήταν το αίτιο που ανάγκασε τον Οδυσσέα να πάει στον Τροϊκό Πόλεμο. Οπότε ο Οδυσσέας του είχε τεράστιο άχτη για αυτόν τον λόγο, ότι τον τράβηξε στον Τροϊκό Πόλεμο ενώ δεν ήθελε να πάει. Και εκτός αυτού τον ζήλευε σε απίστευτο βαθμό, γιατί ήταν καλύτερος σε όλα ο Παλαμίδης από τον Οδυσσέα και είχε κόμπλεξ κατωτερότητας ο Οδυσσέας. Είναι ξεκάθαρο αυτό από πάρα πολλές πηγές. Οπότε να καταλαβαίνετε πως είναι ξεκάθαρο ότι ο Οδυσσέας δεν είχε την εύνοια όλων των θεών. Του Ποσειδώνα, για παράδειγμα, δεν την είχε σίγουρα. Τώρα, βέβαια, πάρα πολλοί το αποσυμβολίζουν αυτός. Παίρνουν το παράδειγμα της Οδύσσειας και της Ιλιάδος ως το τι περνάει μια ψυχή γενικότερα στο ενέσαρκο βίο για να ξεπληρώσει το κάρμα από όλα τα λάθη που έκανε, ώστε να ξαναπάει στην Ιθάκη της, που είναι το σπίτι της κάθε ψυχής σε ανώτερους κόσμους, που ήταν η αφετηρία της πριν έρθει εδώ πέρα, σε αυτό το χθόνιο πεδίο, για να ενσαρκωθεί και να περάσει όλα αυτά που περνάει εδώ πέρα. Ναι, προφανώς τα Ομηρικά Έπη, όπως και άλλα Έπη, και γενικότερα η πίστη στην αρχαία Ελλάδα, φτιαχνόταν με απίστευτη σοφία. Δηλαδή και ο Προμηθέας Δεσμότης είναι σε ποιητική μορφή και έχει μέσα πάρα πολύ απόκριφη γνώση κωδικοποιημένη. Προφανώς από όλα αυτά μπορεί κάποιος να βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα, μπορεί να βοηθηθεί στην εξέλιξη της ψυχής του και χιλιαδιό, εννοείται. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι όλα αυτά τα γεγονότα είχαν και μια ιστορική πλευρά και δεν βγήκαν από το κεφάλι του Ομήρου. Γιατί ξαναλέμε για τον Οδυσσέα, για τον Παλαμίδη, για τον Αχιλλέα, για όλα αυτά τα πρόσωπα μιλάνε πόσοι άλλοι ανεξάρτητοι από τον Όμηρο και κάποιοι έγραψαν πριν από τον Όμηρο. Οπότε δεν είναι Όμηρος η αφετηρία, δεν είναι κάτι που σκέφτηκε ο Όμηρος. Και όπως πολύ καλά έλεγαν οι πρόγονοί μας, όλα τα λάθη μιας ψυχής που συλλέγει κάρμα με αυτά τα λάθη ψυχή, νομοτελειακά θα γίνουν και μεγάλοι άθλοι
για αυτή την ψυχή, ώστε να καταφέρει να ξεπληρώσει αυτό το κάρμα. Και όλοι αυτοί οι άθλοι ουσιαστικά είναι εύκολοι να βάλουν την ψυχή στον ηρωικό δρόμο, και όπως πολύ καλά έχουμε ξαναπεί, η θεότητα που οδηγεί όλες τις ηρωικές ψυχές είναι η Αθηνά. Άρα να βλέπετε το λόγο που η Αθηνά ευνοούσε τον Οδυσσέα στην Οδύσσεια για να φτάσει στην Ιθάκη. Όλες τις ηρωικές ψυχές που περνάνε δύσκολους άθλους και θέλουν να συμμορφωθούν, έχουν αυτή την τάση να συμμορφωθούν, δηλαδή μπορεί να έχουν κάνει πολλές μαλακίες, αλλά έχουν αυτή την τάση να συμμορφωθούν, όλες αυτές τις ψυχές, παιδιά, μπορεί να τους βοηθήσει η θεά Αθηνά, που είναι η θεά που οδηγεί όλους τους ήρωες. Δεν έχει σχέση ποιος είσαι. Αν έχεις την τάση, ρε φίλε, να μάθεις από όλους σου τα λάθη, το θείον μπορεί να σε ευνοήσει και μπορεί να σε βοηθήσει. Και κυρίως το πιο σημαντικό από όλα είναι κάποιος να έχει μετανοήσει για τα λάθη του. Να τα έχει αναγνωρίσει και να έχει μετανοήσει για αυτά. Αν δεν έχει μετανοήσει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μπει στο δρόμο της αρετής, ώστε να ευνοηθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο από το θείον. Άρα δεν καταλαβαίνω ακριβώς που κολλάτε στο ότι η Αθηνά ευνοούσε τον Οδυσσέα. Εκτός από τον Οδυσσέα, ευνοήσε και όλους άλλους ήρωες που γνωρίζουμε στην ελληνική μυθολογία, ελληνική μυσταγωγία, και γενικότερα αυτήν η θεότητα, η Παλάδα Αθηνά, η θεϊκή σοφία, ευνοεί όλες τις ψυχές που κινούνται στο ηρωικό μονοπάτι. Και πάρα πολλές από αυτές τις ψυχές, όχι όλες, αλλά πάρα πολλές από αυτές τις ψυχές μπορεί να είχαν κάνει τεράστια λάθη, μέγιστα λάθη στο παρελθόν τους. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι στους περισσότερους τους κόβεται η ευκαιρία να ξαναμπούν στο δρόμο της αρετής, δηλαδή ότι τρώνε μπάν από το θείον. Κάποιοι το τρώνε, στην κυριολεξία, δηλαδή οι ύβρες που κάνει κάποιος έχουν και ένα όριο. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Οδυσσέα, για να ξεπληρώσει το κάρμα από τη μέγιστη ύβρη που διέπραξε έναντι του Παλαμίδη, που τον αδίκησε με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο, με αυτόν τον ελεηνό τρόπο, η τιμωρία από το θείον για να συμμορφωθεί αυτήν η ψυχή, 10 ολόκληρα χρόνια ακραίας ταλαιπωρίας και να μην μπορεί με τίποτα να φτάσει πίσω στην πατρίδα του, που ήταν η Ιθάκη. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτό, ότι όλοι γύρισαν πίσω στις πατρίδες τους μετά από τον Τροϊκό Πόλεμο, και τον Οδυσσέα του πήρε 10 ολόκληρα χρόνια, όσο διέρκησε και ο Τροϊκός Πόλεμος. Φυσικά όμως, ξαναλέμε, ο Οδυσσέας διάλεξε τον σωστό δρόμο, τον ενάρετο δρόμο, και είδε όλες αυτές τις δυσκολίες ως άθλους που θα τον κάνουν καλύτερο, ώστε να εξελίξει την ψυχή του. Δεν παρέδωσε ποτέ τα όπλα, συνέχισε να παλεύει και ο στόχος ήταν εκεί πέρα, η Ιθάκη. Και ήταν διατεθειμένος να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να ξαναφτάσει στην Ιθάκη. Άρα καταλαβαίνετε, επειδή αυτή η ψυχή έβγαλε όλα αυτά τα ηρωικά στοιχεία, ήταν λογικό να ευνοηθεί και από το θείον. Ήταν λογικό να ευνοηθεί από την Παλάδα Αθηνά, που είναι η θεϊκή σοφία. Δεν ήταν όλες οι ψυχές εξ αρχής ενάρετες, για διαφόρους λόγους. Κάποιοι εξ αρχής δεν είχαν καλές προθέσεις, βλέπει ο Οδυσσέας. Κάποιοι άλλοι είχαν απίστευτη δυναμική, θεϊκή δυναμική, που ήταν απίστευτα δύσκολο να την ελέγξουν και να την αντιθασέψουν, και έκαναν ακραία πράγματα. Βλέπετε τον Ηρακλή, για παράδειγμα. Είχε μια θεϊκή δυναμική που δεν μπορούσε να ελέγξει και πάνω στο θυμό του, για παράδειγμα, έφτασε στο σημείο να σκοτώσει το δάσκαλό του, επειδή είχε μια διαφωνία. Τον κοπάνισε στο κεφάλι με τη λύρα και τον έστειλε, τον τελείωσε τον άνθρωπο. Αλλά πάνω σε αυτό ο Ηρακλής δεν είχε κακή πρόθεση. Απλά είχε τόσο ισχυρή δυναμική που θόλωσε το νου του, θόλωσε την κρίση του και πάνω στο θυμό του έκανε αυτό το αδιανόητο. Και ο Ηρακλής, πριν γίνει Ηρακλής, ξαναλέμε, έκανε πάρα πολλά ακραία πράγματα, γιατί δεν μπορούσε να ελέγξει αυτή τη θεϊκή του δυναμική. Αλλά πάλι, σαν ψυχή, είχε αγνές προθέσεις, είχε καθαρές προθέσεις. Απλά έπρεπε να μάθει να δαμάζει όλη αυτή τη δυναμική. Και για να το πετύχει αυτό και για να ξεπληρώσει πάρα πολύ από το κάρμα που είχε κάνει με τις άδικες πράξεις, έπρεπε να περάσει τους άθλους του Ηρακλέως, που είναι και οι άθλοι που εκθεώνουν μια ψυχή. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ήταν όλες οι ηρωικές ψυχές είτε με μια δυναμική που δεν μπορούσαν να ελέγξουν, είτε με κακές προθέσεις. Ο Περσέας, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν μια πάρα πολύ καθαρή και αγνή ψυχή, και εξ αρχής αυτό το παιδί ήταν διαμάντι. Εξ αρχής είχε αγνές προθέσεις, εξ αρχής ήταν τίμιος, εξ αρχής ήταν δίκαιος και δεν έκανε κανένα αποτρόπαιο ή άδικο έγκλημα, όπως έκανε ο Ηρακλής, για παράδειγμα, ή ο Οδυσσέας, που είχε και πονηρές προθέσεις. Είχε πάρα πολύ πονηρές προθέσεις ο Οδυσσέας. Δεν είναι μόνο ο Παλαμίδης το παράδειγμα. Και άλλα πάρα πολλά δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε τόσο αγαθές προθέσεις. Δεν τον ένοιαζε να είναι τίμιος, να είναι σωστός, τον ένοιαζε να πετυχαίνει τους στόχους του. Άρα έπρεπε να φάει πολύ ξύλο. Έπρεπε να περάσει πάρα πολύ δύσκολα σε όλη την Οδύσσεια για να συμμορφωθεί αυτός ο άνθρωπος. Αλλά ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι νομοτελειακό. Είναι αυτονόητο ότι το θείον θα ευνοήσει οποιαδήποτε ψυχή μπει στον δρόμο της αρετής. Εφόσον δεν έχει διαπράξει τις μέγιστες ύβρις, ώστε να έχει φάει ακραίο μπαν, μιλάμε τώρα για πολλές ζωές, εφόσον δεν έχει κάνει κάτι τόσο ακραίο και επιλέγει η ίδια με την ελεύθερη βούλησή της να μπει στον δρόμο της αρετής,
μπορεί να έχει και την εύνοια από το θείον. Όλες οι ψυχές που μπαίνουν στον δρόμο της αρετής, που φεύγουν από τον δρόμο της κακίας, από τον καταστροφικό δρόμο της κακίας και μπαίνουν στον δρόμο της αρετής, μπορούν να έχουν την εύνοια των θεών, την εύνοια του θείου. Και ανάλογα με το ταλέντο της κάθε ψυχής, με τη δύναμή της, με το πόση δουλειά είναι διατεθειμένη να ρίξει, με τις ικανότητές της, με χίλιους δυο παράγοντες, είναι καθαρά στο χέρι της το πόσο μακριά μπορεί να το φτάσει. Το πόσο πολύ μπορεί να ευεργετήσει τον εαυτό της και τους άλλους, γιατί ο δρόμος αρετής πάντα έχει να κάνει με προσφορά. Εξελίσσουμε τον εαυτό μας, ανελίσσουμε τον εαυτό μας, οδεύουμε προς την ανώτερη έκδοση του εαυτού μας μόνο όταν προσφέρουμε και στους άλλους. Ο ηρωικός δρόμος, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει να κάνει πάντα με την προσφορά. Με την πρόθεση ότι θέλεις να κάνεις καλό στους άλλους. Και έχουμε το παράδειγμα του Βελεροφόντους, το έχουμε αναλύσει σε πολλά βίντεο, που η μέγιστη αλαζονία του τον τύφλωσε και έφτασε στο σημείο να φάει mega ban που λέμε. Δηλαδή, όταν ο μύθος του Βελεροφόντους σου λέει ότι διέπραξε αυτή τη μέγιστη ύβρη και ο νους του τυφλώθηκε, εκεί κατανοείται ότι μιλάμε για ύψιστες τιμωρίες. Και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο και πότε δίνεται ξανά η ευκαιρία σε αυτή την ψυχή να μπει στον δρόμο της αρετής, ώστε να ακολουθήσει ξανά την ανελεκτική της πορεία. Βέβαια και ο Οδυσσέας, πάλι καλά που έβαλε μυαλό με την Οδύσσεια, γιατί το πήγαινε για τερματισμένη αλαζονία. Και πάνω σε αυτό μου δίνεται ευκαιρία να πω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω τον καθένα και έξω να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει κάθε λέξη. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουν έναν άνθρωπο να πιστεύει στις ικανότητές του, στις δυνάμεις του, στα ταλέντα του. Και είναι πολύ συνηθές τέτοια άτομα να τα αποκαλούν αλαζόνες. Παιδιά, ένας άνθρωπος που πιστεύει στον εαυτό του, πιστεύει στις δυνάμεις του και έχει αυτοπεποίθηση, σε καμία περίπτωση δεν είναι αλαζόνας. Αλλά ακόμα και αυτοί που υπερηφανεύονται για τον εαυτό τους, δεν είναι απαραίτητα αλαζόνες. Αν και πάλι σε κάθε περίπτωση να το ξαναπούμε, δεν είναι καλό κάποιος να υπερηφανεύεται, θρέφει την άλογη φύση του. Και αν δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό, θα τον πάρει κατρακύλα αργά ή γρήγορα και είναι εύκολο όντως να φτάσει στην αλαζονία. Αρχή σοφίας, παιδιά, ή των ονομάτων επίσκεψης. Κάθε λέξη σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Αλαζόν ετυμολογικά είναι αυτός που πλανάται. Είναι αυτός που νομίζει ότι είναι κάτι που δεν είναι. Είναι αυτός που νομίζει ότι μπορεί να κάνει κάτι που ξεπερνά τις δυνατότητές του. Εν ολίγης, η αλαζονία έχει να κάνει με το σφάλμα. Με το να νομίζεις ότι είσαι κάτι που δεν είσαι και ότι μπορείς να κάνεις κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Για παράδειγμα, κάποιος γίνεται γιατρός χωρίς να έχει κλείσει σε αυτό, χωρίς να είναι η φύση του για κάτι τέτοιο. Κάποιος γίνεται δάσκαλος χωρίς να είναι η φύση του για κάτι τέτοιο. Κάποιος γίνεται πολιτικός χωρίς να είναι η φύση του και η ευδαιμονία του για κάτι τέτοιο. Σε ό,τι και αν υπάρχει εκεί έξω, όταν κάποιος κάνει κάτι που δεν είναι η φύση του γι' αυτό και δεν έχει να κάνει με την ευδαιμονία του, αυτόματα γίνεται αλαζόνας και είναι αλαζόν. Στις μέρες μας, οι θαυματοποιοί έχουν φροντίσει να προωθείται παντού η αλαζονία. Καθώς δεν υπάρχει καμία μέθοδος στην παιδεία και στην διοίκηση όλου αυτού του συστήματος που να οθεί τον κάθε άνθρωπο στην ευδαιμονία του, δηλαδή στον τομέα που ξεχωρίζει και είναι καλός, και ο κάθε άνθρωπος ουσιαστικά να λειτουργεί σαν ένα υγιή κύτταρο και να κάνει αυτό που το αναλογεί, να ακολουθεί την ευδαιμονία του, να μπαίνει στην κατάλληλη θέση. Επειδή δεν υπάρχουν όλοι αυτοί οι μέθοδοι, ιδιαίτερα αξιοκρατικά και αριστοκρατικά, δηλαδή ουσιαστικά σε θέσεις κλειδιά, σε θέσεις διοίκησης, πάντα πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία. Αλλιώς έρχεται ένα μπάχαλο, ένα χάος, μια απόλυτη δυσαρμονία που εκδηλώνεται σε όλη την κοινωνία. Αν για παράδειγμα κάποιοι πολιτικοί δεν είναι ικανοί να αδικήσουν μια χώρα και να την πάνε μπροστά γιατί δεν είναι η φύση τους για κάτι τέτοιο, σαν άνθρωποι δεν έχουν τις ικανότητες και κυρίως τις αρετές που χρειάζεται για να κάνεις ένα τόσο μέγιστο έργο. Ασχέτως αν υπερηφανεύονται για τον εαυτό τους ή όχι, δεν έχει να λέει αν κάνουν κάτι που ξεπερνά τη φύση τους και τις ικανότητές τους, άρα δεν μπορούν να το κάνουν σωστά, τότε είναι αλαζόνες. Γιατί ετυμολογικά αυτό σημαίνει αλαζονία. Δηλαδή, εν ολίγης τι θέλω να πω. Πάρα πολύ το έχω δει αναγερούς να λέτε το Μέγα Αλέξανδρο αλαζόνα. Θα σας θέσω αυτό το απλό ερώτημα. Σε τι ακριβώς ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος αλαζόνας? Είχε πει ότι μπορούσε να κάνει κάτι που ξεπερνούσε τις δυνάμεις του, τις ικανότητές του. Ο άνθρωπος μιλούσε αντικειμενικά, μιλούσε ρεαλιστικά, μιλούσε με facts, μιλούσε με γεγονότα. Ό,τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος, όσο ακραίο και να ακουγόταν σε κάποιον, στη συνέχεια το έκανε πράξη και αποδείκνυε την αξία του με τις πράξεις του.
Οπότε είπε κάτι για τον εαυτό του που ήταν εκτός πραγματικότητας, που ξεπερνούσε τις ικανότητές του, τις δυνατότητές του. Πότε είπε κάτι τέτοιο? Ταύτισε ποτέ ο Μέγας Αλέξανδρος, για παράδειγμα, τον εαυτό του με τους θεούς? Είπε ποτέ ότι ήταν εισάξιος των θεών? Ενώ ο πατέρας του, ο Φίλιππος, που και αυτός ήταν μέγιστος ηγέτης, πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πάρα πολύ δυνατή ψυχή, παρόλα αυτά και αυτός προς το τέλος της ζωής του έγινε αλαζόνας. Δηλαδή τη μέρα που δολοφονήθηκε συγκεκριμένα και έκανα μια γιορτή εκεί στη Μακεδονία προς τιμή των θεών και είχαν βγάλει και τα 12 αγάλματα των θεών, τον είχε πιάσει υπεροψία, τον είχε πιάσει αλαζονία και είχε πει: θα βάλετε και εμένα μαζί με τους 12 θεούς. Είμαι εισάξιος των θεών. Είμαι το ίδιο με τους θεούς. Θα βάλετε και το δικό μου άγαλμα εκεί πέρα. Όλος τυχαίως, επειδή διέπραξε αυτή τη μέγιστη ύβριση εκείνη τη μέρα που οδηγούταν από καθαρή αλαζονία, δέχτηκε και την αντίστοιχη νέμεση. Και ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος, που αναφερόμαστε συχνά σε αυτόν, προφανώς είχε και αδυναμίες, έχουμε θίξει και σε πόσα βίντεο, αλλά δεν θεωρώ ότι σαν χαρακτήρας ήταν αλαζόνας. Το ότι είχε αδυναμίες του τύπου ότι τρελαινότανε, πληγωνότανε, επηρεαζόταν πάρα πολύ ψυχικά, όταν οι άλλοι δεν αναγνώριζαν όλο αυτό που ήταν και όλο αυτό που προσφέρει, και αντιθέτως ήθελαν κιόλας να το βγάλουν από τη μέση ή το μηδένιζαν ή το οτιδήποτε, οκ. Okay. Αλλά και πάνω σε αυτό, παιδιά, αυτή είναι η αδυναμία του Αλεξάνδρου. Άνθιζε λόγω της αλαζονίας κοντινών του προσώπων, που έβλεπε τις προθέσεις που είχαν, ότι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση, να πάρουν όλο αυτό που έχτισε, νομίζοντας ότι μπορούσαν να το κάνουν καλύτερα από αυτόν. Κάτι που, όπως έδειξε και η ιστορία, δεν ίσχυε. Okay, προφανώς είχε αυτές τις αδυναμίες του που δεν μπόρεσε να ελέγξει προς το τέλος της ζωής του και έκανε κάποια πολύ λάθος πράγματα, πάρα πολύ άδικα πράγματα, όπως το ότι σκότωσε τον Κλήτο πάνω στο θυμό του. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι αυτό το πράγμα αλαζονία. Αυτό είναι άλλες αδυναμίες της ψυχής, που αυτό που είχε συγκεκριμένα ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως έχω αναλύσει και σε σχετικό βίντεο, είχε να κάνει με τα άλογα του Διομήδους, που είναι ένας από τους άθλους του Ηρακλέως. Το έχω αναλύσει σε συγκεκριμένο βίντεο, να πάτε να το δείτε. Είναι ένα στάδιο που πρέπει να ξεπεράσουν οι ηρωικές ψυχές, ιδιαίτερα ψυχές που έχουν τόσο μεγάλη δυναμική και κάνουν τόσο απίστευτα κατορθώματα, γιατί είναι νομοτελειακό, ότι και αυτοί, όπως και οποιοσδήποτε άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, θα δικηθούν και μπορεί να δικηθούν και σε τεράστιο βαθμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκεφτείτε μια πάρα πολύ εξελιγμένη ψυχή που φέρνει κάτι σε αυτόν τον κόσμο που δεν υπάρχει εδώ πέρα, ρε φίλε, και ευεργετεί όσο περισσότερο μπορεί, κάνει το καλύτερο που μπορεί και βλέπει κοντινά τις άτομα να μην το εκτιμούν όλο αυτό και αντιθέτως να το μηδενίζουν, να μην τον αναγνωρίζουν και πώς άλλα, είναι δύσκολο να διαχειριστεί όλο αυτό. Ξαναλέμε, όταν κρίνουμε κάποιον, θα πρέπει να είμαστε ικανοί να μπορούμε να μπούμε και στη θέση του. Και δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο κάποιος να μπει στη θέση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί κανένας δεν έχει τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα δεδομένα του για να ξέρει πώς είναι όλο αυτό. Και να πούμε εδώ πέρα ότι σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμε τις αδικίες οποιοδήποτε ανθρώπου, όποιος και να ήταν. Η αδικία είναι αδικία από όποιον και προέρχεται. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει η κρίση μας για τον οποιοδήποτε και για το οτιδήποτε να είναι σφαιρική. Και ξαναλέω, παιδιά, ο λόγος που πιάνω το Μέγα Αλέξανδρο και ιστορικά πρόσωπα και μυθολογικά πρόσωπα δεν είναι τόσο ότι με νοιάζει να αναδεικνύω συγκεκριμένα πρόσωπα, να τα θεοποιούμε, να τους έχουμε top ήρωες, top πρότυπα και τα σχετικά. Ξαναλέω, ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με την κρίση του, έχει και τα πρότυπά του, κάνει ό,τι γουστάρει με τη ζωή του. Πιάνω όμως σαν παραδείγματα για να περάσω κάποια ηθικά διδάγματα, να φιλοσοφήσουμε πάνω στη ζωή τους, πάνω σε όλα αυτά που έκαναν, γιατί όπως βλέπετε συνέχεια στα βίντεο, αναφέρομαι σε ηρωικές ψυχές που ακολουθούν το ηρωικό μονοπάτι, που στην ελληνική μυσταγωγία, στην ελληνική κοσμοθέαση, είναι ο μοναδικός δρόμος για να ανεληχθεί μια ψυχή. Και να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο ηρωικός δρόμος έχει να κάνει καθαρά με τους άθλους που πρέπει να κάνει κάθε ψυχή σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να εξελίσσεται, να ανελίσσεται αυτή η ψυχή συνεχώς, να οδεύει προς τον ανώτερο εαυτό της και να ευεργετεί στον ύψιστο βαθμό πρωτίστως τον εαυτό της και κατ' επέκταση τους άλλους, να προσφέρει με όποιον τρόπο και αν μπορεί. Αυτό είναι ο ηρωικός δρόμος. Η ηρωική ψυχή μπορεί να είναι και ένας γιατρός που φέρνει μια ανακάλυψη που θα βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους. Όλη αυτή είναι η πρόθεση που έχει αυτή η ψυχή για προσφορά, να ευεργετεί στο κοινωνικό σύνολο με όποιο τρόπο και αν μπορεί, με όποιον τρόπο και αν περνά από το χέρι της. Όλα αυτά τα στοιχεία που εκδηλώνονται με τα ταλέντα του κάθε ανθρώπου, με την ευδαιμονία του κάθε ανθρώπου και έχουν την αγαθή πρόθεση της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Όλα αυτά είναι ηρωικά στοιχεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο ηρωισμός έχει να κάνει καθαρά με τον δρόμο της αρετής, καθώς οι αρετές είναι αυτές που θα κάνουν τον κάθε άνθρωπο πιο ικανό, πιο ταλαντούχο,
ώστε και να μπορεί να ανέβει σε ανώτερα επίπεδα ο ίδιος και να προσφέρει περισσότερο και πιο ουσιαστικά μέσω της ευδαιμονίας του. Στην ελληνική μυσταγωγία, στην ελληνική αντίληψη, δεν υπάρχει πουθενά ότι θα έρθει κάποιος και θα σε πάρει από το χέρι ή θα έρθει κάποιος, θα σου σβήσει τις αμαρτίες, θα παλέψει αυτός για σένα τα τέρατα της ψυχής σου, θα κάνει αυτός για σένα τους άθλους σου. Αυτές οι γελοιότητες, αυτές οι ανοησίες, αυτή η παραφροσύνη δεν υπάρχει πουθενά στην ελληνική μυσταγωγία, στην ελληνική αντίληψη. Και όποια ψυχή που κινείται στο πνευματικό κομμάτι τα πιστεύει αυτά, πλανάται πλάνη ικτρά και ουσιαστικά μπαίνει στα μαντριά των θαυματοποιών και οι θαυματοποιοί αρμέγουν αυτή την ψυχή με πάμπολους τρόπους, γίνεται υποχείριο, την κατευθύνουν έτσι όπως θέλουν, την κάνουν ό,τι θέλουν. Νομίζοντας αυτήν την ψυχή που βρίσκεται σε άγνοια και σε τερματισμένη αφέλεια, ότι αν κάνει όλα αυτά που της λένε οι θαυματοποιοί, θα κερδίσει την αθάνατο ζωή, θα κερδίσει όλα αυτά που της λένε. Ξαναλέμε, αυτά δεν υπάρχουν πουθενά στην ελληνική κοσμοθέαση και μπορείτε και μόνοι σας, ένας σόφρον νοήμων άνθρωπος, μπορεί να καταλάβει ότι είναι άκρος παράλογο. Είναι, ξέρω εγώ, σαν εγώ που είμαι personal trainer, να πω σε κάποιον, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να ρίξεις δουλειά. Απλά το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να πιστεύεις σε μένα, να εξαρτιέσαι από εμένα και με κάποιο μαγικό τρόπο θα κάνω τους μύες σου να μεγαλώσουν, στο τάζω αυτό, ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, και όχι μόνο, θα σε κάνω top αθλητή, χωρίς να ρίξεις καθόλου δουλειά. Τίποτα. Δηλαδή, παιδιά, μπορεί κάποιος να κατανοήσει πόσο παράλογο είναι όλο αυτό. Αλλά τι θέλω να πω, ότι όση γνώση και να σου δώσει κάποιος, και να στα δώσει όλα, ρε φίλε, να τα έχει κάνει όλα, και να σου τα δώσει έτσι απλόχερα, να σου δώσει τη γνώση. Πάλι, η γνώση από μόνη της, εφόσον δεν εφαρμοστεί και εφόσον δεν ρίξει το συγκεκριμένο άτομο όλη αυτή τη δουλειά που απαιτείται, αν δεν το κάνει όλο αυτό, δεν πρόκειται να έρθει κανένα αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξαιρέτως του νοητικού και πνευματικού του επίπεδου και ανεξαιρέτως των πιστεύων του και του δόγματος, της θρησκείας, της ιδεολογίας που μπορεί να ακολουθεί, μπορεί να εξελιχθεί πραγματικά και να μεταμορφώσει τη ζωή του εδώ πέρα, να κατακτήσει το ευζήν μέσω των αρετών. Να πούμε όμως εδώ πέρα, παιδιά, ότι η στρατηγία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν όλοι ένας και ένας. Μιλάμε για πάρα πολύ εξελιγμένες ψυχές. Ήταν δηλαδή πάρα μα πάρα πολύ ικανή, όπως ήταν και ο Αλέξανδρος. Και είναι αυτονόητο πως ο Αλέξανδρος ήταν το βασικότερο συστατικό όλης αυτής της αλχημίας. Χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν όλο αυτό. Αλλά ταυτόχρονα δεν νομίζω να μπορούσε να πραγματοποιηθεί όλο αυτό χωρίς αυτή την τέλεια ομάδα. Μιλάμε στην κυριολεξία όλη η στρατηγή του, που ήταν και φίλοι του, μεγάλωσαν μαζί του οι περισσότεροι, δέχτηκαν την ίδια παιδεία που δέχτηκε και αυτός, ήταν ένας και ένας. Ήταν όλοι πάρα μα πάρα πολύ ικανοί. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε όλη την εκστρατεία χωριζόντουσαν κιόλας πολλές φορές τα στρατεύματα. Εννοείται στις μεγάλες μάχες ήταν όλοι μαζί, αλλά όταν έπρεπε να κατακτήσουν μια ολόκληρη χώρα, για παράδειγμα, έπαιρνε ο Αλέξανδρος το κεντρικό στράτευμα μαζί με κάποιους άλλους στρατηγούς του και αξιωματικούς του, και άλλοι φίλοι του που ήταν στρατηγοί του χωριζόντουσαν, έπαιρναν άλλα στρατεύματα, έδιναν άλλες μάχες παράλληλα. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι γινόντουσαν πάρα πολλά καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Σκεφτείτε ότι και ο Ηφαιστείωνας ήταν ένας πάρα πολύ ικανός στρατηγός. Λέγεται ότι ο Ηφαιστείωνας αυτόνομα νίκησε 8 μάχες. Τώρα δεν το έχω διασταυρώσει αυτό. Να δω να τους ισχύει. 8 μάχες για εκείνη την εποχή είναι πάρα πολλές, να πούμε, ιδιαίτερα για τους πολέμους που γινόντουσαν εκείνη την περίοδο. Όταν μιλάμε για μάχη τώρα στην περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν μιλάμε για σύγκρουση εκατοντάδων ανθρώπων, αλλά χιλιάδων ανθρώπων. Δηλαδή τα στρατεύματα ήταν πάντα πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή ήταν μεγάλη υπόθεση για έναν στρατηγό να πάρει μία μάχη, πόσο μάλλον κάποιος να έχει πάρει 8 μάχες. Τέλος πάντων, ίσως σε μελλοντικό βίντεο θα δούμε πιο αναλυτικά κάποια πράγματα για τους στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα εξετάσουμε κάποιες συγκεκριμένες προσωπικότητες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και καθ' όλη την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και μετά από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί πολλοί από αυτούς ήταν οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου που συνέχισαν όλο αυτό και κάποιοι είναι η αλήθεια ότι τα σκάτωσαν. Κάποιοι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και προσπάθησαν να συνεχίσουν το όραμα, να ενώσουν αυτή την τεράστια ελληνική αυτοκρατορία και εννοείται να συνεχίσουν την εδραίωση της ελληνικής τάξης πραγμάτων. Που αυτό ουσιαστικά έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Δηλαδή, ουσιαστικά εξαφάνισε το μεγαλύτερο εχθρό των Ελλήνων που ήταν οι Πέρσοι εκείνη την περίοδο που κινδύνευε η Ελλάδα, όλος ο ελλαδικός χώρος από τους Πέρσες, γιατί είχαν τις βλέψεις από τα ιερατεία που οδηγούντουσαν από πίσω και τα σχετικά να κατακτήσουν όλο τον ελλαδικό χώρο. Είχαν προσπαθήσει να το κάνουν αρκετές φορές. Στην εκστρατεία του είχε πάρα πολλούς στόχους. Δύο από τους σημαντικότερους ήταν να εξαφανίσει τους Πέρσες και τα ιερατεία που ήταν από πίσω και να εδραιώσει την ελληνική τάξη πραγμάτων ή αλλιώς, όπως το λένε κάποιοι, Ολύμπια τάξη πραγμάτων. Που είναι ουσιαστικά το ελληνικό φως, ο ελληνισμός που μπορεί να ευεργετήσει οποιονδήποτε πολιτισμό πάνω σε αυτή τη γη.
Επειδή ο Μέγας Αλέξανδρος συμβάδιζε στο 100% με τις ελληνικές αρχές, με τις ελληνικές αξίες, με τους συμπαντικούς νόμους, γιατί οι ελληνικές αρχές και οι αξίες πατάνε πάνω στους συμπαντικούς νόμους, και όλα στο ελληνικό ιδεώδες έχουν να κάνουν με το πώς μπορεί ο άνθρωπος να εναρμονιστεί με το γίγνεσθε και να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα που μπορεί να φτάσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, παιδιά, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά που έκαναν κάποια σκοταδικά ιερατεία στη συνέχεια που πήραν την εξουσία. Που μπήκαν στη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έφεραν την απέλαση του τυφώνα, του σκοταδισμού. Επέβαλαν ουσιαστικά μορφές παγκοσμιοποίησης που έκοβε τις ρίζες από όλα τα έθνη και έχουμε υπεραναλύσει, έχουμε εξηγήσει από στο βίντεο πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ο Μέγας Αλέξανδρος όμως, επειδή κινούταν σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, με τις ελληνικές αξίες, δεν έκοψε τις ρίζες από κανένα βάρβαρο λαό που κατέκτησε, ίσα ίσα τους έδωσε όλα τα εφόδια να εξελιχθούν και να ανελιχθούν με το δικό τους τρόπο, να εξελίξουν το δικό τους έθνος, να συνεχίσουν τις δικές τους παραδόσεις, δεν επέβαλε τίποτα σε κανένα, απλά έδινε όλα τα εφόδια που μπορούν να βοηθήσουν τον κάθε λαό, για το πούμε τέρμα απλά έφερε το ελληνικό φως στους βάρβαρους λαούς και εδραίωσε την ελληνική τάξη πραγμάτων. Αλλά δεν μπόρεσαν οι επίγονοί του να το συνεχίσουν έτσι πως έπρεπε, έκαναν πολλά λάθη, ήρθε η παρακμή στην ελληνιστική περίοδο και όλο αυτό τύχαινε σε μια περίοδο που η Ρώμη έπαιρνε τα πάνω της, ανέβηκε η Ρώμη από πάνω και μετά σιγά σιγά, τρεις αιώνες μετά. Τέλος πάντων, το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι ένας από τους πιο ικανούς στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου και από τους καλύτερους φίλους του, αυτός, παιδιά, ήταν ο Κρατεός. Είχε αναθέσει πάρα πολύ δύσκολες αποστολές και τις έφερνε όλες εις πέρας. Και στην πρώτη του εκστρατεία που έκανε στο Βορρά, που αυτή την εκστρατεία την έκανε κατευθείαν αφού πήρε το θρόνο της Μακεδονίας. Εκεί πέρα κατέκτησε τους Ιλλήριους και άλλα πολλά βάρβαρα φύλλα στο Βορρά. Έφτασε μέχρι το Δούναβι. Τέλος πάντων, και εδώ πέρα θα έρθουμε σε κάτι που λένε πολλοί, που κατηγορούν συνέχεια τον Μέγα Αλέξανδρο γι' αυτό, το έχουμε θίξει και σε προηγούμενα βίντεο, είναι αλήθεια όμως, ότι ο λόγος που ήρθε αυτό το μπάχαλο μετά από το θάνατό του είναι επειδή δεν άφησε διάδοχο. Είπε συγκεκριμένα λίγο πριν πεθάνει ότι την εξουσία πρέπει να την πάρει ο κράτηστος, ο πιο ισχυρός, ο πιο δυνατός. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε παιδιά, είχε δύο παιδιά, είχε τον Ηρακλή και τον Αλέξανδρο το Δέλτα και προοριζόταν ο Αλέξανδρος Δέλτα να πάρει την εξουσία όταν ενηλικιωθεί. Σίγουρα θα έβλεπαν οι επίγονοι του Αλεξάνδρου, οι στρατηγοί του, ιδιαίτερα αυτός που θα άφηνε για διάδοχο, για το αν θα ήταν ικανός ο Αλέξανδρος Δέλτα όταν θα ενηλικιωνόταν να πάρει την εξουσία. Δηλαδή, εν ολίγης, δεν ήταν ότι του το έδωσε σκηνή κορδόνη ότι όταν μεγαλώσει ο γιος μου θα τον κάνετε βασιλιά. Το θέμα είναι να αξίζει. Το ζητούμενο είναι για να συνεχίσει αυτό το τεράστιο έργο και να διατηρηθεί όλο αυτό. Ο γιος του να ήταν ένας άξιος ηγέτης. Αυτό δεν μπορούσε να το ήξερε ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα έπρεπε να μεγαλώσει το παιδί και να κρίνει η μητέρα του η Ολυμπιάδα, η υπόλοιπη στρατηγή του, αυτός που θα είχε την εξουσία, για το αν θα ήταν ικανός να παραλάβει την εξουσία της Μακεδονίας. Αν ήταν φυσικά ο νόμος των Μακεδόνων και το σωστό θα ήταν να πάει σε αυτόν η εξουσία. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι είναι αμφιλεγόμενο για το αν ο Μέγας Αλέξανδρος, λίγο πριν πεθάνει, είπε ότι αφήνω την εξουσία στον κράτηστο. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που μπορεί να διασταυρωθεί από τις πηγές που λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σαφής και λίγο πριν πεθάνει είπε αφήνω την εξουσία στον κρατεό. Φυσικά η αλήθεια είναι ότι θα θεωρούσε από τους πιο ικανούς στρατηγούς του τον Ηφαιστείωνα και τον κρατεό και ήταν και οι καλύτεροι του φίλοι. Άρα τους εμπιστευόταν περισσότερο. Το θέμα είναι ότι όταν είχε πεθάνει ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πεθάνει ήδη ο Ηφαιστείων. Άρα κατανοούμε ότι ο πιο έμπιστος φίλος του εκείνη την περίοδο εν ζωή και είχε αναφέρει πολλές φορές ότι ήταν ο πιο ικανός στρατηγός του, αυτό το άτομο, παιδιά, ήταν ο κρατεός. Άρα έχει πάρα πολύ λογική αυτό το επιχείρημα ότι κατά πάσα πιθανότητα άφησε σε αυτόν την εξουσία, γιατί θα γνώριζε και ο ίδιος ότι αν δεν δώσει σαφή εντολή για το ποιος θα πάρει την εξουσία, θα επικρατήσει ένα χάος και οι υπόλοιποι στρατηγοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους για να δουν ποιος είναι ο πιο ισχυρός που πρέπει να αναλάβει την εξουσία. Κάτι που έγινε εν τέλει και όλο αυτό δεν είχε καθόλου καλά αποτελέσματα για τη συνοχή του ελληνικού κράτους, της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας και του οράματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δεν ήταν μόνο όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν ένα πανελλήνιο όραμα όλο αυτό, που ήδη ο Φίλιππος το είχε ξεκινήσει όλο αυτό, είχε στήσει τα θεμέλια για όλο αυτό. Δηλαδή εννοείται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος συνέχισε το έργο του πατέρα του, του Φιλίππου, και το εκτόξευσε, το πήγε σε άλλο επίπεδο εντελώς. Αλλά το θέμα είναι ότι οι επίγονοι του δεν κατάφεραν να το συνεχίσουν όλο αυτό. Σίγουρα το διατήρησαν για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μετά ήρθε η φθήνουσα πορεία, ήρθε η παρακμή. Όπως και να έχει, παιδιά, το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι ο κρατεός δεν ήταν εκεί πέρα την ώρα που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν ήταν καν στη Βαβυλώνα.
είχε αναλάβει μια πολύ μεγάλη αποστολή από τον Μέγα Αλέξανδρο μέρες πριν εμφανίσει την ασθένεια ή τα συμπτώματα της δηλητηρίασης, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δηλαδή δεν ήξερε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έστειλε τον κρατεό πίσω στη Μακεδονία για να γυρίσει όλους τους βετεράνους πολέμου πίσω στη Μακεδονία και ανέθεσε αυτόν αυτή την τόσο σημαντική αποστολή. Δεν ήξερε ότι πρόκειτο να πεθάνει σε λίγο καιρό. Άρα εν ολίγης δεν είχε προλάβει να του πει κάτι, να του αφήσει κάποια διαθήκη. Εμφάνισε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απότομα τα συμπτώματα, άρχισε να αρρωσταίνει και μετά πέθανε. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν πέθανε, ο κρατεός δεν ήταν στη Βαβυλώνα, είχε φτάσει ήδη στη Μακεδονία. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν μπροστά. Και αυτό σημαίνει ότι αν ο Μέγας Αλέξανδρος είπε ότι αφήνω την εξουσία στον κρατεό, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο οι υπόλοιποι στρατηγοί του που ήταν μπροστά, επειδή όλοι ήθελαν μερίδιο της εξουσίας, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να συμφωνήσουν μεταξύ τους, να διαστρεβλώσουν τα λόγια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να πούνε στους υπόλοιπους ότι παιδιά μας είπε εδώ πέρα ότι αφήνει την εξουσία στον κράτιστο, στον πιο ισχυρό, στον πιο δυνατό. Οπότε πρέπει να βρούμε ποιος από εμάς είναι αυτός.